Προσφυγή στι κάλπε ζήτησε ο Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη μονομαχία του με τον Αλέξη Τσίπρα στην προημερησία διατάξεω συζήτηση, καταλογίζοντα μάλιστα στον Πρωθυπουργό ότι η κυβέρνησή του έχει αποτύχει στα πάντα και ο ίδιο να αξίζει να είναι Πρωθυπουργό. Εάν τολμάτε, προκηρύξτε εκλογέ, είπε ο κ. Μητσοτάκη στον Πρωθυπουργό, καταχειροκροτούμενο κλείνοντα την ομιλία του στη Βουλή για τη διαπλοκή. Υπενθύμησε μάλιστα ότι ο Πρωθυπουργό είχε πει την προηγούμενη φορά ότι ενίοτε τα αιτήματα γίνονται αποδεκτά. Αφήστε τα λογοπαίγνια, είπε στον Πρωθυπουργό και τον κάλεσε να προχωρήσει. Σε εκλογέ. Δεν αξίζει στη χώρα μα να είστε εσεί ο Πρωθυπουργό τη, τόνισε ο κ. Μητσοτάκη τον Πρωθυπουργό και του καταλόγησε ότι υπονομεύει τι δημοκρατικέ αξίε τη χώρα. Στο ίδιο μήκο κύματο και ο Πρωθυπουργό Μακεδονία Τράκη Θεόδρο Καράουγλου αλλά και ο Πρωθυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννη Βρούτση, οι οποίοι και βρέθηκαν στι αίρε για την τέταρτη σύγκληση τη νομαρχιακή δικού σα επιτροπή του κόμματο. Αυτό είναι πάγιο το έτοιμά μα. Είμαστε από αυτού που θεσμικά πιστεύουμε ότι πρέπει να εξαντλούνται οι τετραετίε. Αυτό είναι και μια προσωπική μου πρόταση για τη συνταγματική κατοχήρωση τη τετραετία. Αλλά δυστυχώ η κυβέρνηση που έχουμε τα δύο τελευταία χρόνια είναι μια πολύ κακή κυβέρνηση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι η χειρότερη στην μεταπολιτεχνική ιστορία του τόπου. Είναι μια κυβέρνηση η οποία καθημερινά δημιουργεί πολύ περισσότερο βάρο για του πολίτε και για την πατρίδα από ότι αν γίνουν εκλογέ αύριο. Από ό,τι δείχνουν όλα τα μηνύματα, φαίνεται ότι πλέον και οι πολίτε θέλουν εκλογέ. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η τελευταία δημοσκόπηση που όλος παραδόξως δημοσιεύθηκε και στην Αυγή. Ξέρετε ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά ήταν ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στην ολοκλήρωση κάθε φορά των αξιολογήσεων. Μου επιτρέπετε να ανοίξω μια παρένθεση εδώ πέρα και να σας πω ότι ως υπουργό που κράτησα το τιμόνι του πιο δύσκολου Υπουργείου επί δυόμιση χρόνια, Βίωσα μια κατάσταση η οποία εύχομαι να μην την ξαναζήσει ποτέ η Υπουργό στην Ελλάδα και να μην ξαναζήσουμε το λαϊκισμό και τη δημαγωγία σε αυτό το μέγεθο που έβλαψε τη χώρα μα. Έβλαψε του πολίτε. Και αυτό σήμερα πληρώνει ο ελληνικό λαό. Πληρώνουν οι αγρότε των σερών. Πληρώνουν οι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Πληρώνουν οι άνεργοι.